Τώρα στο debate, γιατί πάλι θα γίνουν παράλληλοι μονολογοί. Γιατί θα καθίσετε πάλι σε αυτό. Το έχετε κάνει πολλέ φορέ κι εσεί. Ε, το ξέρετε <laughs> τώρα, μην μου πατάτε τον κάρδο. <laughs> Δεν είναι επιλογή μου αυτό. Εγώ ζήτησα και, και στι ευρωεκλογέ από τον πολιτικό μου αντίπαλο να κάνουμε μια ανοιχτή και σε θεματικού κύκλου αντιπαράθεση, προγραμματική. Ο ελληνικό λαό να δει τι θέσει μα, τι απόψει μα, τι διαφορέ μα και να κρίνει. Τότε είχε πει. Χαρακτηριστικά στη Βουλή, προκηρύξτε εθνικέ εκλογέ και θα κάνω όσα debate θέλετε. Αλλά στι ευρωεκλογέ όχι, λέει, γιατί δεν είμαστε τηλεπερσόνε. <laughs> και μετά βέβαια ο ίδιο πήγαινε σε τηλεοπτικέ εκπομπέ και σε πρωινάδικα. Όχι ότι είναι κακό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικαιολογία ότι δεν είμαστε τηλεπερσόνε να αποφύγουμε το διάλογο. Επιλέγει πάλι τώρα <coughs> να αρνηθεί την αντιπαράθεση, την ευθεία αντιπαράθεση. σω κάτι φοβάται. Απ' την άλλη πλευρά, όμω, εγώ λέω ότι υποτιμά με αυτόν τον τρόπο τον ίδιο τον εαυτό. Διότι ξέρετε κάτι, τον να αρνείσαι την αντιπαράθεση. Ε, στο τέλο τη ημέρα, αυτό που κάνει είναι να δίνει την αίσθηση αδυναμία στου πολίτε, αλλά και να υποτιμά του ίδιου του πολίτε. Διότι εγώ πιστεύω ότι ο διάλογο ε, και η αντιπαράθεση, ή η ήπια και ουσιαστική αντιπαράθεση, είναι στοιχείο τη δημοκρατία. Οι πολίτε πρέπει να ξέρουν τι θέσει και τι απόψει μα πριν να αποφασίσουν. Ο. Κώστας Σιμίτης με τον Κώστα Καραμαλή κάνανε ε, τηλεμαχία πριν από τις κρίσιμες εκλογές του 2004. Το ίδιο ε, συνέβη αργότερα και με τον Κώστα Καραμαλή και τον Γιώργο Παπανδρέου. Ε, εγώ αργότερα με τον ε, Βαγγέλη Μειμαράκη βρεθήκαμε σε μια τηλεοπτική αντιπαράθεση. Και μάλιστα πρέπει να ήταν και λίγο καλύτερη από τις προηγούμενες, δεν ήταν λίγο πιο άνετη με βάση τους κανόνες. Θα, η μπορούσε, η χημία θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο άνετη. Αυτά βοήθησαν. Βοήθησαν νομίζω και τον ελληνικό λαό και τη δημοκρατία και το διάλογο. Οι μόνοι οποίοι αρνήθηκαν και αρνιούνται συστηματικά ήταν ο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίο δεν ήθελε με τίποτα να βγει σε debate, και, και δεν βγήκε ούτε με, με όλου του πολιτικού αρχηγού, και ο κ. Μτσοτάκη. Και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι και ένα δείγμα της ταύτιση απόψεων και χαρακτήρα των δύο πολιτικών. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι και σε αυτή την τηλεοπτική αντιπαράθεση των πέντε, που καταλαβαίνω γιατί ο κ. Μητσοτάκης αυτή την επιθυμεί και δεν θέλει το face to face, γιατί αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια με τα άλλα αντιπολιτευτικά κόμματα δίπλα, ε, εγώ τη δέχομαι, θα συμμετάσχω, αλλά τουλάχιστον προτείνω να έχει πιο ελεύθερους κανόνες. Να μην είναι οι παράλληλοι μονόλογοι. Δεν κερδίζει κάτι ο ελληνικό λαό με παράλληλου μονόλογου. Να, εδώ συζητάμε εδώ. Έχετε την ευκαιρία να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να με ευνηδιάσετε, να απαντήσω διαφορετικά, όχι μόνο σε αυτά τα οποία είχα προετοιμάσει στο μυαλό μου. Αυτό είναι ζωντάνια, είναι δημοκρατία. Καταλαβαίνουν οι πολίτες τα σχέδιά μα, τι σκέψει μα, τα συναισθήματά μα. Και βεβαίω αυτό ίσω ο κ. Μισολτάκη το φοβάται. Νομίζω ότι κάνει λάθο και για τη δική του στρατηγική.